Δεν ξέρω αν παρακολουθήσω την υπομονή μας ο φίλος ο Γιώργος. Συζητάμε για το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές. Εκφράζεται μια αντίδραση από όλο τον αγροτικό παραγωγικό κόσμο. Από ό,τι μας ειδοποίησε και ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, έχουν επαφή και έχουν έρθει σε επαφή με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, και η Περιφέρεια Κρήτης εκφράζει και αυτή τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των παραγωγών λαϊκών αγορών. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που μάλλον οδηγεί σε αλλαγή, διαφοροποίηση, κατάργηση του ιστορικού χαρακτήρα και του ρόλου των λαϊκών αγορών. Θα ήθελα μια σύντομη τοποθέτησή σας και από τη στιγμή και με την ιδιότητα σας στον εντελμένο περιφερειακό σύμβουλος αλλά και ως πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας για αυτό το θέμα. Απασχολεί σοβαρά την περιοχή μας. Έχουμε μεγάλο αριθμό παραγωγών λαϊκών αγορών με ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος στην λειτουργία τους. Ναι, αφού χαιρετίζω πρώτα και καλημερίζω τους ακροατές σας, θέλω να πω δύο πράγματα. Εντάξει, δεν άκουσα την εκπομπή γιατί είμαι εκτός περιοχής και δεν άκουσα ακριβώς τι είπατε, αλλά εγώ θα πω αυτά που πρέπει να πω εγώ και αυτά που αισθάνομαι. Πρώτα σαν παραγωγός και μετά σαν πρόεδρος του Συλλόγου και Περιφερειακός Σύμβουλος. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αφήσαμε τη λαϊκή, αφήσαμε τις λαϊκές και τις διαλύσαμε και τώρα ερχόμαστε με ένα τέτοιο σύστημα, με ένα τέτοιο νομοσχέδιο να λέμε δε και καλά όταν τις εξυγχρονίσουμε. Τι εννοούν εξυγχρονισμό? Εγώ εξυγχρονισμό θα εννοούσα εάν φτιάχνανε κάτι σαν να φτιάχνανε συνθήκες ανθρώπινες για να μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι εδώ που ξενιτεύονται και είναι... Πάνε εκεί να πουλήσουν τον κόπο και τον ίδρο να το μισό λεπτό να προσπαθούν να το κάνουν λίγο παραπάνω. Να έχουν μια διαφορά τσέρδους με αυτό που γίνεται και με αυτή την εξαθλίωση που έχει αγροτικός κόσμος τώρα. Ήρθαν λοιπόν οι κύριοι αυτοί εδώ, εν το άμα και το θαύμα, και αρχίζουν και μιλάνε για διάφορα πράγματα τα οποία είναι ακαταλαβίστικα. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να τα διανοηθούμε, ούτε να τα καταλάβουμε. Όπως έχουμε δει και όπως έχουμε καταλάβει, η δουλειά πάει αλλού. Η δουλειά πάει για το κλείσιμο των λαϊκών αγορών ή, με λίγα λόγια, πάει για τον παραγωνισμό των παραγωγών λαϊκατζίδων. Να τους διαλύσουν, να τους βγάλουν εκτός και να διεισδύσουν εκεί τα εμπορικά τράστα αυτά όπως τα λένε και όλοι αυτοί οι επιτίδιοι οι οποίοι να λιμένονται το... δεν θα έχει νόημα πλέον, διότι και ο καταναλωτής θα υποστεί τις συνέπειες και οι πάντες. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, αυτά που είπε ο Περιφερειάρχης είναι αυτά που λέμε όλοι μας, ότι είμαστε στο πλευρό των παραγωγών και των όλων των ανθρώπων που είναι εργάζονται στις λαϊκές και θα ασκήσουμε και εμείς την πίεση που πρέπει να ασκήσουμε και εκεί που πρέπει. Πάντα σύντομος και περιεκτικός. Αυτό θέλουμε με την ιδιότητά σας και από τη στιγμή που έχουμε και τη συμφωνία της ίδιας Περιφέρειας Κρήτης όλοι μαζί να αποτρέψουμε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Το να μιλάμε, αγαπητέ Νίκο, εδώ τρεις ώρες και να λέμε τα ίδια πράγματα δεν λέει τίποτα. Είναι πέντε λέξεις και τελειώσαμε. Μας το θεωρούμε απαράδεκτο, είναι τελείως, δεν συμβιβάζεται με εμάς αυτό το έκτρωμα που πάνε να περάσουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να το πάρουν πίσω. Ή τουλάχιστον να μας αφήσουμε στις απόψεις μας και τις θέσεις που θα διατυπώσουμε, τουλάχιστον να τις περάσουν. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Δεν είναι όμως πάντα όπως έχει παρουσιαστεί, είναι αδιανόητο, δεν το δεχόμαστε σε καμία περίπτωση. Να είσαι καλά, φίλο Γιώργο. Να είστε και εσείς καλά. Είμαστε δίπλα στην προσπάθεια και θα είμαστε μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος. Οι λαϊκές στα σούπερ μάρκετ μας προορίζουν. Μπράβο, ναι, δεν θέλω να... Εντάξει, πού το λέτε. Και στα τραστ. Φίλοι ακροατές,